έχουμε και μια ιστορία από, από τον κύριο Δημήτρη. Κύριο Δημήτρη Γεωργίου, ο οποίο ο άνθρωπο δεν μπορεί να μιλήσει λόγω προβλήματο που έχει, μα την έχει γράψει. Αν θε να την ακούσουμε, να ναι, σας την διαβάσω. Ναι, σε παρακαλώ. Ο κύριο Δημήτρη, ο οποίο είναι εκεί τώρα, λοιπόν, μας βλέπει. Ο κύριο Δημήτρη, να πούμε ότι ο κύριο Δημήτρη για λόγου υγεία, όπω είπε και η Ελένη, δεν του είναι εύκολο με το λόγο. Ωστόσο, υπάρχει και ο γραπτό ο λόγο. Ο άνθρωπο είναι εδώ. Είναι μαζί μας και θα ακούσουμε τώρα την ιστορία του. Έλα, Ελένη. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Γεωργίου. Εδώ και 19 χρόνια είμαι με καρκίνο. Έχω τραχειοτομή, γαστραντεροτομή. Παίρνω 480 ευρώ ε-ε-ε, 368,38 ευρώ αναπηρικό, 300 ευρώ φροντίδας. Πληρώνω κοπέλα 520 ευρώ. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Τώρα ήρθαν οι φόροι, σύνολο 320 ευρώ. Η γυναίκα μου έχει πεθάνει και έρχονται, έρχονται φόροι να πληρώνουν. Με συγχωρείτε. Έρχονται φόροι να πληρώσω. Η γυναίκα μου έχει πεθάνει και έρχονται φόροι να πληρώσω, ναι. Γιατί δεν μπορώ να μην έχω κοπέλα. Πήρα ένα εφάκπαξ 18.000 από την γυναίκα, από τη γυναίκα μου και έκανα, που έκανα για σύνταξη χειρίας και μου έκοψαν για ένα χρόνο όλα τα επιδόματα και μου είπαν να τα ξοδέψω και μετά θα επανέλθει. Τα λεφτά του με τα λεφτά του εφάπαξ πλήρωσα το δάνειο που έκανα για την κόρη μου για τις σπουδές της. Ήταν 57.000 και πλήρωσα 16.520 ευρώ και εξόφλησα. Τώρα για ιατρικούς λόγους που έχω, έχω πάει στο εξωτερικό για θεραπείες, για θεραπεία, το οποίο ανέρχεται στις 12.000. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας, κυρίες και κύριοι, και είναι και αυτή η ιστορία του κύριου Δημήτρη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράζεται την δική του ιστορία μαζί μας, αλλά και άλλοι πολλοί που συνταυτίζονται και ταυτίζονται. Έχουμε και